Στέλιο, πάμε με σένα. Καλώς την. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό το look. Έχει πολύ ωραία μαλλιά σήμερα. Αλήθεια? Ναι. Ωραίο το. Αυτό είναι κοστούμι, είναι Όχι, δύο. είναι δύο διαφορετικά, είναι άλλα υφάσματα. Είναι ωραία. Με ενοχλεί λίγο που τσαλακώνει τόσο αυτή η ποιότητα. Θα πρέπει να είναι κάτι λίγο πιο σταθερό, γιατί το κάνει λίγο πιο ριζό Πρόχειρο. Α. και πιο πρόχειρο. Αλλά σαν ύφος είναι ωραίο. Είναι μια ωραία εμφάνιση, η οποία είναι ήσυχη. Δεν έχει κάτι πολύ, πώς να το πω, εντυπωσιακό ή καινούριο. Όμως, μέσα από αυτή την ησυχία, έχεις βάλει τα σωστά αξεσουάρ και δεν φεύγεις καθόλου από το στυλ σου. Που αυτό είναι ζητούμενο για μένα σήμερα. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Τρία. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λάκι μου. Λοιπόν, ξέρεις ότι αγαπώ τα φουλάρια πάρα πολύ και εσύ όντως έχεις μια ωραία γκαρντερόμπα από φουλάρια. Συλλογή, συγγνώμη. Αυτό το στυλ που είναι ανοιχτό στο navy look, το πουκάμισο, με το φουλάρι έτσι φορεμένο που όντως είναι σωστό για ένα Άντα. look, από κάτω θέλει μια βερμούδα. Ναι. Δεν πηγαίνει τόσο πολύ με το παντελόνι. Όμως, επειδή πας και θα καθίσεις για να μιλήσεις με αυτούς τους δημοσιογράφους που είναι στο τραπέζι τους, το δέσιμο του φουλάρ θα έπρεπε να είναι διαφορετικό, αν θέλουμε. Και έτσι θα φαίνεται και όλο το φουλάρι, μπράβο. Ναι. Ή τράβα το έτσι εδώ, τράβα το πάνω. Εκεί, αυτό. Είναι Μα πολύ ναι. καλύτερο έτσι. Εντάξει. Ναι. Γιατί και καλύπτει αυτό, και έτσι τώρα μπορεί να πάει και με το παντελόνι και το σακάκι. Εντάξει. Είναι ωραίο το look όντως, είτε πας εκεί είτε αλλού. Σου είπα απλά ποιες θα ήταν οι διορθώσεις, Ναι. να δώσουμε και άλλη μία οψιόν στις κυρίες που μας βλέπουν. Για όσες δηλώσουν Ευχαριστώ υποψηφιότητα. πολύ. Ούτε πιο κάτω, ούτε πιο πάνω. Πιο πάνω, ναι, ούτε πιο κάτω πρέπει να Για λέμε. αυτό το look. Εύελιν, εσύ τι λες? Σιμών μου, σήμερα, αν δεν είχε βάλει ένα ωραίο outfit, θα έβαζε τα κλάματα πραγματικά. Εγώ θα έβαζα τα κλάματα. Εγώ θα έβαζα Α, τα γιατί εγώ δεν κλάματα. τα βάζω, ναι. Λοιπόν, όχι, Πώς εγώ τα βάζω. Λοιπόν, και εγώ τα βάζω. Σου πάει πάρα πολύ αυτό που φοράς και όντως εσύ μπορούσες κάπως με τον ντύσιμό σου να μας πείσεις ότι πας να κάνεις αυτό, να πας στην Ευρωβουλή. Συμφωνώ με ό,τι σου είπανε. Το μόνο που δεν μου άρεσε και είχε κολλήσει το μάτι μου είναι το παπούτσι και το φουλάρι από μέσα. Καλό θα ήταν οι γυναίκες όταν βάζουν ένα φουλάρι το οποίο έχει όγκο να μην το βάζουν από μέσα, γιατί φουσκώνει πολύ όλο αυτό και το έβαλα. Το βλέμμα. Γιατί, κοιτάξτε, το δοκίμασα στην αρχή έτσι. Όχι. Επειδή είναι πολύ ανοιχτό εδώ. Έτσι ακριβώς όπως το έβαλε ο κύριος Γαβαλάς, είναι φανταστικό ναι, γιατί μπορεί κρύβεται βέβαια και να λίγο η περάσει ζώνη. και μέσα από το σουτιέν, ε. Ναι, κάπως να το έτσι κρύψει. Το είχα. Αυτά, Σιμών, τα έχεις πάει φανταστικά σήμερα. Και επειδή ξέρω που θα καθόσουν στους ατέρια τους, μια χαρά ήταν το μαλλί. Ταιριάζει δηλαδή χωρίς Ταιριάζει. Ευχαριστώ πολύ. Τρία. Θρίαμβος. 11,9. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, είναι πολύ υψηλή βαθμολογία. Πολύ, πολύ, θα πολύ. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενη. Προφανώς η κριτική της Δήμητρας δεν είναι αντικειμενική. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, ίσως τις πρώτες μέρες που ήρθε. Ο πατέρας μου, Θεός χωρέσει τον, είχε πει κάποτε. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, αποκαλύπτονται. Μεγάλη κουβέντα αυτό, να το θυμάσαι.